Πλημμυρισμένα Χριστούγεννα κάνουν χιλιάδες Βρετανοί εξαιτίας των προβλημάτων που προκλήθηκαν το Σαββατοκύριακο από τις έντονες βροχοπτώσεις. Ένα άτομο σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, δεκάδες δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν, σπίτια και καταστήματα πνίγηκαν στις λάσπες, πολλές κατοικίες μάλιστα εκενώθηκαν. Τα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την νοτιοδυτική Αγγλία αλλά και περιοχές στη Σκωτία και την Ουαλία. Και άλλες βροχές αναμένονται τη Δευτέρα παραμονή των Χριστουγέννων. Το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι η βοήθεια που μας παρήχε η τοπική κοινωνία. Μπορείτε να δείτε γύρω σας. Είναι πολύ συγκινητικό. Παρά την καταστροφή, είναι απίστευτο πως ο κόσμος ήρθε να βοηθήσει, λέει ο ιδιοκτήτης ενός πλημμυρισμένου καταστήματος. Οι αρχές έχουν εκδώσει σχεδόν 150 προειδοποιήσεις για πλημμύρες και έχουν θέσει σε συναγερμό δεκάδες άλλες περιοχές. Φροντίσαμε για την αντιπλημμυρική μας προστασία το καλοκαίρι. Πρόκειται για μια επένδυση της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου λιρών. Το νερό όμως πέρασε τα αναχώματα. Ήταν όμως μια πλημμύρα από εκείνες που συμβαίνουν μία φορά στα 100 χρόνια σε σχέση με τις αντοχές του συστήματος. Το κόστος αποκατάστασης των ζημιών για τις πλημμύρες του 2012 στη Βρετανία ανέρχεται στο 1 δισεκατομμύριο λίρες.